Άκη, επιστροφή στις, στα Πάτρια Εδάφια απέναντι στον Αιωλικό. Πες μας δύο λόγια. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για την ομάδα μας. Στο σημείο που είμαστε δεν έχουμε περιθώρια να διαλέγουμε παιχνίδια. Πρέπει να πάμε εκεί συγκεντρωμένοι ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Γυρίζω σε μια ομάδα που έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια ποδοσφαιρικά εκεί. Αυτό δεν λέει κάτι. Η ομάδα μου είναι Ένωση Ερμιονίδας. Με αυτήν την ομάδα παίζω, με αυτή θα προσπαθήσω. Και πιστεύω να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι που είναι σημαντικό για μας. Δύο χρόνια ήσουν αρχηγός στον Αιωλικό. Ποια είναι τα συναισθήματα τώρα? Είπες είσαι με Ένωση Ερμιονίδας. Δεν ανακατεύονται λίγο τα, με την ομάδα της πατρίδας? Σίγουρα, όταν έχεις περάσει τόσα πολλά χρόνια σε μια ομάδα, σίγουρα δεν είναι συναισθηματικά και με τον κόσμο και με την ομάδα, αλλά όπως είπα και πριν, αυτό δεν έχει να κάνει. Η ομάδα μου τώρα είναι Ένωση Ερμιονίδας και πρέπει να πολεμήσουμε να καταφέρουμε να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία και ό,τι περισσότερο μπορέσουμε. Ο Αιωλικός ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, στην συνέχεια έκανε μια μεγάλη κοιλιά και τώρα βρίσκεται σχεδόν 2 βαθμούς πάνω από την Ένωση. Ναι, σίγουρα αυτή την εικόνα δεν την περίμενε κανένας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει με στόχο να πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν και λίγο άτυχη από ό,τι έχω δει κάποια παιχνίδια τους, αλλά αυτό πιστεύω θα αλλάξει συνέχεια. Δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζει βαθμολογία την εικόνα της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία αύριο.